Φτάσαμε στο τελικό μιας πιο μικρής εκπομπής σήμερα. Φτάσαμε όμως στο τελικό γιατί ο Μιχάλης τα κατάφερε να απαντήσει καλά στις ερωτήσεις, να πάρει ωραίους πόντους. Και εδώ τώρα καλείσαι να απαντήσεις σε 12 ερωτήσεις, φίλε μου. 12 ερωτήσεις που αν καταφέρεις να απαντήσεις και στις 12 θα σου φέρουν 30.000 ευρώπουλα. Είναι τα γενέθλιά σου σήμερα, σου εύχομαι. Αλλά ακόμα και αν δεν καταφέρεις στις 30, εύχομαι να καταφέρεις όσες περισσότερες μπορείς, Μιχάλη μου. Ευχαριστώ πολύ. 50, Μιχάλη. 50. Δεν φαίνεσαι. Ναι. Δεν είναι ότερος, φαίνεσαι. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Έχουμε χρονόμετρο. 90 δευτερόλεπτα. Okay. Ξεκινάμε. Ναι. Πάμε. Πόσα φύλλα πρέπει να έχει το τριφύλι για να θεωρείται τυχερό? 4. Σωστό. Σε ποιο νησί του Ιωνίου γεννήθηκε ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός? Ζάκυνθο. Σωστό. Το στυλ κολύμβησης είναι 4. Ελεύθερο, ύπτιο, πρόστιο και... Πεταλούδα. Σωστό. Τι απεικονίζει το μοτίβο των ρούχων που λέγεται φλωράλ? Λουλούδια. Σωστό. Σε ποιον ποταμό βαφτίστηκε ο Ιησούς Χριστός? Ιορδάνη. Σωστό. Ποιο ολυμπιακό άθλημα λέγεται αντιπτέρηση στα ελληνικά? Μην χάσεις χρόνο. Μπάτμιντον. Σωστό. Ποια μπλόκαρε την προσπάθεια της Kylie Jenner να κατοχυρώσει στη ΣΥΠΑ φίρμα καλλιτικών με το μικρό της όνομα? Της Kylie Jenner. Ποια το μπλοκάρισε? Kylie Minogue. Σωστό. Ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη του νομού Αττικής? Αθήνα. Σωστό. Πόσες κυβερνήσεις με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου σχηματίστηκαν το διάστημα 1981-1996? Τρεις. Σωστό. Ποιο είναι το όνομα του χαρακτήρα που υποδίεται ο Γιάννης Γιονάκης στην ταινία Κίτρινα Γάντια? Μπρίλης. Σωστό. Ποιο μέταλλο έχει χρησιμοποιηθεί για δεκάδες χρόνια στα θερμόμετρα πυρετού? Υδράργυρος. Σωστό, μένει μία. Ποιο μουσείο της Αθήνας στεγάζεται στην αρχοντική κατοικία του αρχαιολόγου Ερίκου Σλιμ? Τέλειος ο χρόνος. Μίλε μου, σ' αγαπώ. Τι λες τώρα? Παραμυθάκια τις 30.000 ζωντανά μετρητά. Η τελευταία ερώτηση ήταν ποιο μουσείο της Αθήνας στεγάζεται στην αρχοντική κατοικία του αρχαιολόγου Ερίκου Σλιμ, αν την ξέρεις. Αρχαιολογικό. Νομισματικό θα το έχανες. Ευτυχώς θα έχανες έτσι κι αλλιώς. Γιατί αν έχασες από το χρόνο... Συγχαρητήρια, ρε Μιχάλη. Είσαι παικτάρα, ρε Μιχάλη. Γουστάρω. Είσαι αρχηγόπουλο δυνατό. Κοίτα τι κέρδισες, ρε φίλε. Εξαιρούμε το τελευταίο που είναι τα 300. 200, 100, 100, 200. Όλα αυτά είναι 1000, 2, πόσο... 2.700 ευρώπουλα. Φίλε μου, μπράβο. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Με υγεία, ευχαριστώ. Με χαρά, ευχαριστώ. Με τρέλα, με κέφι. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χάρηκα που πήγες τόσο καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και χάρηκα που έτσι κι αλλιώς θα απαντούσες σωστά στην τελευταία ερώτηση. Έτσι. Και δεν το χάσαμε από χρόνο μόνο. Ισχύει. Λοιπόν, να είσαι πάντα τυχερός και να έχεις υγεία.